κάποια aggressive potential που έχουν οι SK στον bottom, αν και εφόσον πάνε στον bottom, αλλά κρίνοντας από τις θέσεις τους, εκεί τους κόβω. Και επίσης με προβληματίζει το Freddy εναντίον του Steve, δηλαδή το Gnar νομίζω έχει αρκετά πλεονέκτημα, αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι σε αυτόν τον Sen. Είναι σαν το μάτσα με το Maokai. Ο Gnar κερδίζει. Είναι γνωστό ότι κερδίζει πολύ εύκολα Maokai. Νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον Sen. Θα το δούμε μέσα στο παιχνίδι την απάντηση. Να δούμε όμως. Καλά τα λέμε εμείς εδώ. Να δούμε τι έχουν πει και οι φίλοι μας από το σπίτι. Αφού ο Vander καταφέρει να βάλει ένα γρήγορο word. 33% του κόσμου υποστηρίζει την SK Gaming. Ενώ ένα 50% πιστεύει ότι η Rocket θα ανακάμψει σήμερα και θα καταφέρει να πετύχει μια νίκη. Και το Invalid επιστρέφει δυναμικά με 16,7. Αυτός ο Invalid δεν ξέρω, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει fanbase. Ναι, ισχύει, παντού υπάρχει αυτός ο Invalid. Ό,τι και να λέμε εμείς, αυτόν ψηφίζουν, δεν ξέρω. Και επίσης να υπενθυμίσω εγώ ότι στο hashtag Rampage, με Rampage με 3R, θυμηθείτε εδώ, Rampage με 3R, hashtag Rampage δηλαδή, λοιπόν. Δηλαδή Rampage. Έτσι ακριβώς. Μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας και τα καλύτερα από αυτά, αν υπάρξουν, θα το κρίνουμε δημοκρατικά, ναι. Θα τα μεταφέρουμε live. Οπότε περιμένουμε να μεταδώσουμε και τη δικιά σας φωνή μαζί με τη δικιά μας. Προς το παρόν το game έχει αρχίσει και βλέπω τον Alistar στο top lane, αυτό προημινή swap lane και είναι η Rocket αυτοί που το επιλέγουν. Ίσως θέλουν να αποφύγουν το Gnar εναντίον Sen, δεν ξέρω γιατί. Ή πολύ απλά οι SK, ή μάλλον οι Rocket πίστεψαν ότι οι SK ήταν αυτοί που θα κάνουν το swap, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Δεν συμφέρει αυτό που βλέπω στο χάρτη τους Rocket, δεν συμφέρει μάλλον τους Rocket. Mr. Alex και Vander απέναντι στον Freddy, ένας Freddy ο οποίος σίγουρα θα μπορέσει να φαρμάρει σαν Sen, έχει και το taunt, το οποίο ναι μεν χρησιμοποιείται συνήθως επιθετικά, αλλά όταν είσαι απέναντι σε δύο, κατά πάσα πιθανότητα θα τρέξεις προς τα πίσω με αυτό το taunt. Ισχύει εκτός αν βρεθεί ο Svenskeren να βοηθήσει τον Freddy, γιατί άμα πιάσει ο Svenskeren με τον Freddy, το Mr. Alex δεν νομίζω να έχουν κάποιο πρόβλημα να το σκοτώσουν, εκτός αν έχει ο Vander να πει κάτι γι' αυτό. Το κουτουλάει, του κόβει το experience με αυτές τις κινήσεις. Ο Vander προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά από τα wave, να μην levelάρει όσο γρήγορα θα έπαιρνε τα levels αν είχε ένα εναντίον ενών lane. Ενώ από την άλλη μεριά ο Gnar δεν έχει βρεθεί ο Steve στο lane του απέναντι σε δύο. Έχει κάνει το rotate μαζί με τον Γιάνκος και η πρώτη επιθετική κίνηση από 4 άτομα είναι για τη Rocket. Για ακόμη μια φορά το κλασικό σύστημα το οποίο λέει 4 άτομα dive στο top και tower. Ήρθε για τους Rocket, τουλάχιστον έτσι δείχνουν, ναι, Γιάνκος και Steve κατευθύνονται. Και δεν υπάρχει word, δεν υπάρχει απάντηση από την SK Gaming, ένας Freddy ο οποίος το καταλαβαίνει όμως. Βγαίνει ο Γιάνκος από πίσω του, περνάει το όταν τα ακμετικό κινιάβρα θα βουτήξει πάνω του μετά το spear. Είναι πολύ τον τάμος τον Freddy, αυτός φλασάρει και γλιτώνει. Αν το πρεσάρανε λίγα ακόμη, νομίζω ότι θα μπορούσαν να πάρουν και kill μαζί με το Summoner Class από τον Freddy. Δεν το έκαναν όμως, αυτό που θέλουν και αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουν είναι το top tower των SK. Το top tower είναι αυτό που επιλέγουν να χτυπήσουν οι Rocket, αλλά από την άλλη μεριά και οι SK, καθώς έχουν δύο άτομα τόση ώρα μόνοι στο bot lane, έχουν κάνει εξίσου μεγάλη ζημιά στον πύργο και υπάρχει ένας Svenskeren, ο οποίος κινείται μόνιμα δίπλα στους bot laner του. Πάντως δεν έχουν βγει τέσσερις, τουλάχιστον από πλευράς SK, σε αυτό το bot. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει καλά ή άσχημα, πάντως το teleport έγινε ή μάλλον ήρθε με τα πόδια ο Freddy στο top. Δεν μπορεί όμως να κρατήσει σε καμία περίπτωση το tower. Είναι ακόμη 3 άτομα, είναι υπεραρκετά για να καταστρέψουν αυτό το tower. Είναι υπεραρκετά, το ένα για ένα θα γίνει. Μια δίκαιη ανταλλαγή μπορώ να πω στο 5ο λεπτό του παιχνιδιού. Χωρίς καμία από τις δύο ομάδες να παίρνει προβάδισμα. Δεν ξέρω ποιος υπερέχει στο Gnar Sen που θα μείνουν και οι δύο χωρίς farm. Είναι μια καλή ερώτηση. Αλλά θα πω πάλι ο Gnar. Ο Gnar λόγω skillset όταν είναι Mega Gnar. Δηλαδή, ένα καλό ultimate από Mega Gnar μπορεί να γυρίσει ολόκληρο το fight, αλλά... Από την άλλη μεριά έχουμε και το Stan United από τον Freddy, που αυτή η ασπίδα σε συνδυασμό με το taunt καθώς προσγειώνεται, είναι εξίσου δυνατό χαρτί. Αν και νομίζω ότι το Stan United θα χρησιμοποιηθεί κυρίως στο late game για προστασία του κάτι πάντα, όμως είναι και ένα γρήγορο teleport όπως είπε. Ακριβώς. Το ξεχνάμε, μπορεί να σπλιτουσάρει πανεύκολα ο Freddy και χωρίς να χαλάσει το δικό του teleport να βρεθεί στο fight, ενώ ο Steve θέλοντας και μία αν θέλει να βοηθήσει την ομάδα του σε κάποιο δύσκολο σημείο, πρέπει να χαλάσει το teleport. Okay, είδαμε εδώ το καβούρι, αν δεν κάνω λάθος, να έμεινε ακίνητο πατώντας τη trap. Το σταθερό, έτσι, ό,τι πάντα γίνεται με τα jungle minions. Mm-hmm.
Steve. Τώρα προσπαθεί να μαζέψει με τη σειρά του λίγο farm. Ένα Steve ο οποίος δείχνει να πηγαίνει για mallet, για phage. Νομίζω... δεν νομίζω ότι αυτό θα βγάλει. Νομίζω έχει το mallet ήταν και χθες σταθερή επιλογή των Gnar. Σε γενικές γραμμές είναι παντοδύναμο πάνω σε Gnar, γιατί αρχίζει όταν είναι mini Gnar, ρίχνει τον πρώτο hit και απλά κυνηγάει τον άλλον μέχρι να το σκοτώσει ουσιαστικά. Και είναι πάρα πολύ damage το οποίο έρχεται από το τρίτο auto attack του Gnar. Και έχει και τον boomerang για να κάνει ακόμη περισσότερο slow ή αν του φύγει ο αντίπαλος λίγο πιο μακριά από το auto hit του. Να το κυνηγήσει και να το ξαναπιάσει. Μπράβο, εδώ έχουμε τον Svenskeren απέναντι στον Γιάνγκο. Τον έχει βρει, το επιτίθεται, κάνει το ward jump, τον χτυπάει πολύ δυνατά. Αλλά θα έρθει και ο Νούκτα για να βοηθήσει με ένα laser flash από τον Γιάνγκο και γλιτώνει τελευταία στιγμή. Έρχεται όμως ο Steve για να βοηθήσει την ομάδα του. Αυτό το slow έχει χτυπήσει ήδη τον Svenskeren, αλλά δεν θα το συνεχίσουν εδώ. Οι Rocket θέλουν να παίξουν. Safe το early game. Ισχύει γιατί ένα μικρό τους λάθος, άμα πάρουν advantage αυτό το late game composition, η SK από το early game. Το είδαμε και χθες αυτό με μια Jinx που ουσιαστικά συνέβη το ίδιο σε ένα παρόμοιο σενάριο σε ένα παιχνίδι μέσα. Δεν θες να δώσεις early game στο hyper carry της αντίπαλης ομάδας, ειδικά όταν έχει ένα τόσο καλό protection combo. Υπάρχει Wild Growth, υπάρχει ο Shen, υπάρχει το kick από τον Svenskeren, υπάρχει το petrifying gaze από τον Fox. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να πλησιάσουν τον κάτι πάντα, αλλά αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι την τελευταία φορά προσπάθησαν οι SK να παίξουν το protection combo γύρω από τον Candy Panda, εκείνος δεν μπορούσε να βγάλει auto attacks. Ισχύει, το θυμάμαι, το καθάραμε μαζί το συγκεκριμένο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είχαμε συζητήσει και τότε ότι δεν ήμασταν απόλυτα σίγουροι στο αν οφειλόταν καθόλου τη διάρκεια του game σε αυτόν. Σε μερικά fight σίγουρα θα μπορούσε να έχει κάνει παραπάνω, αλλά θυμάσαι είχαν πάλι έναν Victor η αντίπαλη ομάδα και τον έλειωνε. Και με το TF ήταν, αν θυμάμαι καλά. Όχι, με TF ήταν, έχεις δίκιο. Victor έπαιζε ο Fox και TF ο Ρίο απέναντι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. TF ήταν. Και θυμάμαι κιόλας ότι είχαμε σχολιάσει αυτό το Destiny πως έκοβε το μοναδικό protection που μπορεί να προσφέρει στον εαυτό του. Ακριβώς. Το invisibility μετά αλλά το ultimate. Δεν υπήρχε Stand United, Drog. Δεν υπήρχε Stand United και τώρα φυσικά δεν υπάρχει TF. Svenskeren και Γιάνγκο θα βρεθούν ακόμα μία φορά. Ο Svenskeren θέλει να στερήσει με τη βοήθεια του Fox την μπλε αύρα από τα χέρια της Rocket και αυτό είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για την SK Gaming. Ο Victor θα μείνει χωρίς mana regeneration, χωρίς spam. Αν τα καταφέρουν φυσικά οι SK, για να δούμε. Βρίσκεται κοντά ο Γιάνγκο, θέλει να δοκιμάσει κάποιο Spear. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πιθανό. Καλό το σμάνι για τον Svenskeren, δεν δίνει περιθώρια στον Γιάνγκο για να πάρει τη δικιά του αύρα. Οπότε το μόνο που μπορεί να κάνει πλέον αυτό ο Victor είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα να διεκδικήσει το κόκκινο, το μπλε μάλλον τον SK. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω κάποια κίνηση προς τα εκεί. Ο Γιάνγκο αρέσκεται με το να πάρει τη δικιά του κόκκινη αύρα και ήδη πλησιάζουμε στο πρώτο δεκάλεπτο χωρίς να υπάρχει κάποιο kill. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε, αλλά υπάρχουν παιχνίδια στατιστικά δικά μου τώρα. Αυτά περίπου ένα παιχνίδι τη μέρα από αυτά που καστάρουμε αργεί να δώσει first blood. Από ό,τι φαίνεται, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι κάτι τέτοιο και την πρώτη φορά που θα γίνει μάχη θα έρθουν πολλά μαζεμένα kill. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια σαν το Origin Fanatic που στο level 1 χάθηκαν γύρω σε 7 summoners, αν θυμάμαι καλά. Μακάρι να ήταν βέβαια όλα σαν αυτό. Ισχύει, έχει απόλυτα ενδιαφέρον να βλέπουμε early fights στο παιχνίδι, γιατί στα early fights καταλαβαίνεις και λίγο περισσότερο τα mechanics, γιατί όταν πηγαίνει το game late και πέφτουν όλοι ένα-δυο hit, δεν μπορείς να δεις και πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει. Μετράει στο late, όσο περνάει η ώρα, μετράει πολύ περισσότερο το positioning. Και το farm και τα items. Δηλαδή, ναι, ο Vander θα συναντήσει τον Enrated. Enrated απλά του περνάει λίγο χαράς με αυτή τη Λούλου. Και ο Vander τρέπεται σε φυγή γιατί πλησιάζει αργά και σταθερά ο κάτι πάντα. Όμως το καβούρι είναι αυτό που θέλουν, έχω την εντύπωση. Γιάνγκο θα βρει και μία ακόμα φορά μπροστά τον Svenskeren. Φαίνεται οι δύο jungler να κινούνται όμοια μέσα στο χάρτη αφού συναντιόνται συχνά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εδώ ο Vander ενοχλήθηκε από την παρουσία του Enrated και έπαιξε ένα pulverize combo πάνω του. Είχε την pulverize combo, αλλά δεν μπορεί να προστατεύσει από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα το Pink Ward. Θα καταφέρει και θα το σπάσει ο Enrated. Είναι σημαντικό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ποιος θα υπερέχει στο Vision. Και προς το παρόν, βλέποντας γρήγορα το χάρτη, είναι κανένας η απάντηση. Διότι και οι δύο ομάδες έχουν πάνω κάτω τα ίδια wards. Απλά έχουν λίγο καλύτερο Vision προς το top side Rocket με ένα Pink. Αν βλέπεις και εσύ στην περιοχή των Rates κοντά, αλλά είναι το μοναδικό και δεν έχει ιδιαίτερο νόημα στο συγκεκριμένο σημείο. Ενώ από την άλλη μεριά οι SK έχουν καλύτερο vision στην περιοχή του Δράκου που είναι σίγουρα πιο σημαντικό. Αυτό που έχει νόημα όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το farm και κυρίως το farm των SK, οι οποίοι όπως ξανά είπαμε είναι late game composition και βλέποντας μια Vayne να υπερέχει στα CS μια Sivir, είναι πολύ σπάνιο αυτό το φαινόμενο και δεν νομίζω ότι θα το βλέπουμε συχνά. Είναι πολύ καλό αυτό για τον Candy Panda, όπως και στο top 10 λίγα CS advantage που έχει ο Shen.
βοηθάνε την SK και στο mid το ίδιο. Γενικότερα σε όλα τα lanes εκτός από τη ζούγκλα είναι λίγο μπροστά η SK. Και αυτό φυσικά είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό για την SK Gaming, οι οποίοι σετάρουν σιγά σιγά και ένα gank εδώ με τον Svenskeren, αν δεν φύγει δηλαδή. Έκανε κάποιο recall, το κόψε τώρα. Κάτι Πάντα ίσως θέλει να φορσάρει κάποια aggressive κίνηση. Με το που ήρθε το 2, το 2-on-2, αμέσως οπισθοχώρηση από Vander και Mr. Alice. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν πολλά ο Vander και Mr. Alice ανάντια στο συγκεκριμένο duo. Μια CP, αν δεν πετύχει τον boomerang και για μια Vayne είναι πολύ εύκολο να αποφύγει. Ισχύει. Δεν μπορεί να κάνει και πολύ damage στο early game. Εδώ όμως, απ' την άλλη μεριά υπάρχει πιθανότητα για gank με τον Steve να κυνηγάει τον Freddy. Ένα taunt όμως τον φέρνει μακριά από το stand του αντιπάλου του και έτσι ο Γιάνγκος φυσικά δεν μπορεί να κάνει κάτι για να ακολουθήσει. Ισχύει, Nuke Duck δεν έχει κουνηθεί από αυτό το mid και φαρμάρει μόνιμα. Έχει κάνει upgrade και το item του Victor, οπότε το laser μπορεί να κάνει όλο. Εδώ ο Svenskeren ίσως προλάβει τον Nuke Duck καθώς γυρνάει στη βάση του ή μάλλον ήθελε να γυρίσει, αλλά εκτός από ότι τον παρενοχλεί, δεν πετυχαίνει κάτι παραπάνω. Όχι, σε πρώτη φάση νομίζω θα ψάξει δεύτερο σόνικο, αλλά δεν το βρίσκει. Έλειπε από το mid ο Fox. Άμα βρισκόταν ο Fox, θα έκανε σίγουρα ή θα δοκίμαζε να κάνει κάποιο insect play. Ήταν μάλλον υποσυνεννόηση. Καθυστέρησαν το recall του Victor. Το οποίο γίνεται τώρα και ταυτόχρονα. Δράκος από την SK Gaming που αποδεικνύει τα λεγόμενά μας. Ένας δράκος ο οποίος είναι απόλυτα κατανοητός, έκανε recall το mid τον Rockard, το δικό του mid βρίσκεται εκεί πέρα, οπότε είναι αριθμητικά περισσότεροι, δεν υπάρχει λόγος να μην κάνουν αυτό το objective και ο πρώτος δράκος περνάει στο SK αμαχητή. Γρήγορα και με ασφάλεια, με το πολύ καλό vision που είχαν φτιάξει τα προηγούμενα 3 λεπτά παιχνιδιού, αλλά και το πολύ έξυπνη κίνηση από τον Svenskeren που παρενόχλησε αυτό το Nuke Duck, καταφέρνουν οι SK να πάρουν το πρώτο objective στο παιχνίδι. 0-0 λοιπόν στο 13ο λεπτό, πολύ μικρή χρηματική διαφορά εδώ, ο Steve μπαίνει πολύ επιθετικά πάνω στον Φρέντι, ο οποίος δεν έχει πύργο εκεί και γι' αυτό το κάνει ο Στίβιν και ο Γιάνκος κοντά. Μπαίνει ο Γιάνκος, αλλά στο χείτο σπίαρ όμως αυτό το κάτφρομ θα σκάσει πολύ damage πάνω στο Φρέντι. Στίβιν και αυτός εκεί. Σταματάνε όμως την προσπάθεια γιατί εντοπίζουν τον Svenskeren ή μάλλον μπορεί να μην τον εντόπισαν, αλλά σίγουρα κατάλαβαν την παρουσία του. Μάλλον γιατί ο Φρέντι έμεινε να πολεμήσει και δεν θα υπήρχε άλλο λόγο. Ο Fox παίρνει στον κυνήγι τον Gravity Field. Τον damage πλασάρι. Και άλλο ένα ultimate από το Fox θα το έκανε πρώτο αίμα για την SK Gaming. Ο Fox δείχνει εξαιρετικά μεκάνηξη αυτή τη μάχη. Το είπα στην αρχή ότι πήρε τα χέρια, στα χέρια του αυτή την Κασιόπια. Και να γιατί το έλεγα, γιατί κάνει τέτοια plays 1v1. Τον Nuke Duck, ο οποίος ήταν πάνω σε Victor, φλασάρει τον Gravity Field. Από εκεί και πέρα δεν είχε άλλα μέσα να προστατεύσει τον εαυτό του Victor. Πέθανε μετά από αυτό το Flash engage από τον Vander, headbutt πίσω. Πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Svenskeren, ο οποίος τελικά θα καταφέρει να απομακρυνθεί. Έρχεται και ο Freddy με το Stan United και τον Sony τελευταία στιγμή. Βρισκόταν και ο Steve σε κοντά, γι' αυτό έκοψαν τον dive ουσιαστικά η SK. Svenskeren τώρα θέλει να πάρει το μπλε το Rocket και τα καταφέρνει. Δεύτερο μπλε που στερεί από τον Victor του Nuke Duck και μαζί με τον death που είχε ο Nuke Duck δεν του πάει καλά το παιχνίδι. Δύο μπλε μείον, ένα death το μοναδικό κιόλα στο παιχνίδι. Πρέπει να επανέλθει νομίζω αυτός ο Victor. Πρέπει να επανέλθει, αλλά πώς θα επανέλθει, δεν έχει μπλε αύρες, καμία μπλε αύρα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Αυτό δικαιολογεί και τη διαφορά στο farm που έχει με τον Fox. Σε κάθε περίπτωση. Και φυσικά ένα καταπληκτικό ένας εναντίον ενός play από τον mid laner της SK Gaming φέρνει μπροστά την Cassiopeia του Fox, που τώρα πλέον έχει και το Abyssal Scepter. Ένα Abyssal Scepter το οποίο μαζί με το Blasting Mode θα αποδειχτεί πολύ ισχυρό πάνω σε αυτή την Cassiopeia και μειώνει το Magic Resistance του Nuke Duck, αλλά όχι μόνο του Nuke Duck, οποιοδήποτε βρίσκεται σε κοντινή απόσταση σε αυτή, που αν σκεφτείς το skillset για να βαρέσει κάποιον πρέπει να είναι όντως σε κοντινή απόσταση, οπότε το Abyssal είναι πολύ efficient πάνω στην Cassiopeia και σε πολύ λίγο χρόνο θα έχει και το... θα έχει ολοκληρώσει το TR, μάλλον... Έχει το TR, έχει το Blasting, θα έχει και το Archangel Staff. Archangel Staff, πήγα να πω μάνα μου, παίζω πολύ Ezreal τώρα τελευταία και... Επηρεάζεσαι. Ισχύει. Αυτό που έχει ολοκληρωθεί είναι το Blade of the Ruined King πάνω στη Vayne του Candy Panda και τώρα νομίζω ότι είναι σε μια πολύ δυνατή κατάσταση. Μπορεί να παλέψει άνετα με τον Mr. Alice. Μπορούσε και πριν λόγω χαρακτήρων, κυρίως τώρα μπορεί και λόγω ακόμα, items. Ακόμα περισσότερο ισχύει. Mm-hmm. Και αυτό εκμεταλλεύονται οι SK Gaming, οι οποίοι πιέζουν μόνιμα στην κάτω μεριά του χάρτη την Rocket. Μπαίνουν μέχρι μέσα στη ζούγκλα και κάπως έτσι έχουν καταφέρει να στερήσουν αρκετό από το tempo της Rocket χωρίς μπλε. Εδώ όμως ο Fox δέχεται μια πολύ μεγάλη επίθεση. Δεν έχει το flash, δεν έχει ελπίδα.
Θα κάνει το Petrifying Gaze, θα πεθάνει και τώρα μπαίνει SK. Αλλά είναι 2 με 4. Ο Γιάνγκο είναι αρκετά χαμηλά. Τραβιέται προς τα πίσω. Ο Freddy παλεύει. Wild Growth πάνω του. Πέφτει και το Gravity Field. Τα Flash γίνονται από τους παίκτες SK Gaming, οι οποίοι αποχωρούν από το σημείο της μάχης. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί πάλευαν με ένα άτομο λιγότερο και μάλιστα τον bot lane. Τον Rocket έφτασε πρώτο στο σημείο της μάχης. Αντίθετα, ο Candy Panda άργησε λίγο, δεν πέρασε νομίζω ούτε ένα auto hit, ναι, δεν είχε χρησιμοποιήσει καν την ult του. Όλο αυτό οδήγησε σε ένα tower στο mid lane για τη Rocket, ένα tower το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολύ γρήγορα πήραν το mid tower τώρα η Rocket και ίσως καταφέρουν να πάρουν πίσω το χαμένο έδαφος που ουσιαστικά είχε χτίσει ο Sven Skeren για την ομάδα του. Τώρα με αυτό το tower κάτω μπορούν να μπουν στις ζούγκλες, να αφήσουν ward, να ασκήσουν πίεση και ίσως με τη σειρά τους να πάρουν μερικά objective μέσα στο jungle. Ουσιαστικά αυτό που έγινε άνοιξε λίγο το παιχνίδι, είχαν κλειστεί λίγο πίσω. Όχι, κάτι πάντα μπαίνει πολύ aggressive, κάνει και Blade of the Runing πάνω στο Nukedag. Ήξερε πως δεν μπορεί να το σκοτώσει, αλλά αυτό που ήθελε να τώρα ίσως μπορούν όμως να το κάνει το play, θα σκοτώσει τον Victor Sven Skeren. Το γλώτσε στη μούρη και απεβίωσε απευθείας. Αυτός ο Βίκτορ, ο οποίος είχε το flash, ή μάλλον δεν είχε το flash, και αυτός ήταν ο λόγος ναι. που δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Ούτε το Gravity Field δεν προλάβαινε να τριγκάρει τόσο γρήγορα που έπαιξε τα σπέλτο ο Sven Skeren. Μάι Τάιλι Σιν, τον Black Rose κλώτσιες και φέρνει το δεύτερο kill στην SK Gaming, δεύτερο πάνω στον Nukedag, ο οποίος έχει δεχτεί ισχυρό focus μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Αν τα πράγματα κυλάνε λίγο ευνοϊκά για την SK, πρέπει να έχουμε συνέχεια τα μάτια μας ντρόκς στο αμένα στον Baron, επειδή υπάρχει Κασιόπια που με μπλε μπαφ είναι τρομερό DPS πάνω στον Baron και υπάρχει και Vayne που λόγω passive είναι επίσης τρομερό DPS πάνω στον Baron, οπότε δεν θα με εκπλήξει αν δω τους SK να δοκιμάζουν κάποιο early Baron. Γιάνγκος τώρα βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Freddy, παίρνει το Frog, φεύγει μακριά. Εντάξει, από τη μία ο Sven Skeren παίρνει μπλε μπαφς, ο Γιάνγκος ό,τι μπορεί. Αν αυτό είναι το Frog, το Frog. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ισχύει. Fox ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει το δεύτερο βάρη του αντικείμενο, αλλά είναι σε πολύ καλή μοίρα. Ειδικά μετά την πίεση που έχει δεχτεί ο αντιπάλος στο mid, οπότε θεωρώ ότι για έχει το mid game... Έχει λίγο πρέζα κι αυτός, 4-man gank ουσιαστικά. Ισχύει, δεν είχε το flash, εντάξει. Τώρα το έχει όμως. Νομίζω ότι στηρίζονται οι SK πάνω στο damage του Fox, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, πάνω σε αυτή την Κασιοπία, μέχρι να πάρει μπρος ο Candy Panda. Ουσιαστικά είναι το μοναδικό τους damage μέχρι να πάρει μπρος ο Candy Panda. Να το και το item. Ο Lissine μετά το early game δεν κάνει πολλά πράγματα. Η Vayne θέλει, όπως είπες, και το χρόνο της για να βγάλει damage. Ενώ από Freddy εκεί πέρα πάει ο Sen ένα... δεν κάνει, η Lul είναι support. Ίσχυε, ο Freddy με τον Sen πάει σε ένα τελείως split push oriented item build. Και αυτό γιατί γρήγορο σαν Fire Cape, σε συνδυασμό με το teleport και την ulti του, μπορεί να τον βοηθήσει να split pushάρει συνέχεια, αλλά και να μην λείπει από την ομάδα του. Εδώ καραδοκούσε ο Vander μέσα στους θάμνους, πέσαν πάρα πολλά ward από την SK. Αποκαλύφθηκε, δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι οι Rocket σε αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά έχασαν και τα wards τους στην περιοχή του Δράκου. Ένας Δράκος ο οποίος έχει ήδη βγει. Ακριβώς, και το καβούρι λέει οι Rocket έχουν το vision ή τουλάχιστον τον κατέμεσα, γιατί μόλις έφυγε. Έφυγε το καβούρι, όχι δεν έφυγε, πέρανα και από πάνω το πάντο, κάνει πάντα. Ωραία. Οπότε έχουν vision στον Δράκο. Η Rocket, πράγμα που καθιστά λίγο δύσκολο για τους SK να αρχίσουν αυτό το objective, αλλά άμα έβλεπαν αυτή τη στιγμή που είναι ο Γιάνγκος, θα το άρχισαν με τη μία. Το αρχίζουν όμως, σαν να το ξέρουν. Βρίσκονται εκεί. Θέλουν να δώσουν Draco για dive στο top. Δεν νομίζω ότι γνωρίζουν την κίνηση της Rocket, πάντως παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα τον Draco. Και οι Rocket ανεβαίνουν προς τα πάνω, νομίζω ότι θα στείλουν αρκετά περισσότερα μέλη στην πάνω μεριά για να πάρουν αυτό το tier 2 tar, αλλά από ό,τι φαίνεται ναι, μπορούν να το πάρει ο Γιάνγκος μαζί με τον Steve με χαρακτηριστική άνεση. Έχει φύγει και ο Nukedag και πουσάρει το mid lane και την ώρα που έχουν αφήσει μια Sivir μαζί με έναν Alistar να κάνει defense το Tier 2 Tower. Το bot δεν μπορούν, όμως δεν νομίζω ότι συμφέρει τους και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει ένα δράκο παραπάνω, πήραν το Tier 2 Tower στο bottom lane. Αυτό που δεν τους συμφέρει είναι να χάσουν και άλλο Tier 2. Αυτό Freddy... άμα χάσουν στο mid σίγουρα δεν είναι worth, αλλά βλέποντας και κρίνοντας από τα recall δεν θα το χάσουν. Ναι, δεν μπορεί να πιέσει μόνο στο ένας Victor. Πάνω δεν έχουν τι άλλο να κάνουν Νάρ και Γιάνγκος, οπότε θα φύγουν προς τα πίσω. Αλλά θα καταφέρει επιτέλους ο Γιάνγκος να πάρει ένα μπλε. Μπορεί να μην το δώσει το mid lane του, αλλά το πήρε τουλάχιστον για τον εαυτό του. Σε λίγο νομίζω θα ξανά να έπιε το δικό του μπλε ενώ τον Rocket. Και καλό θα ήταν αυτή τη φορά να κάνουν τα δυνατά για να το δώσουν στον Nukedag. Ένας Nukedag ο οποίος έχει στερηθεί 2 μπλε, έχει δεχτεί και αρκετή πίεση και από τον Fox αλλά και γενικότερα από την SK. Οπότε καλό θα ήταν για τους Rocket να τον βοηθήσουν όσο μπορούν να του δώσουν ένα μπλε, το λιγότερο που μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Ισχύει, καθώς κάπως πρέπει να επανέλθει αυτό σιγά σιγά στο παιχνίδι.
πάντως δεν τα πηγαίνει άσχημα κρίνοντας από τα items του, αλλά ο Fox μοιάζει πολύ πιο τρομακτικό στα δικά μου μάτια αυτή τη στιγμή. Και 20 ECS που έχουν διαφορά είναι ουσιαστικά αυτό το Blade Buff. Mm-hmm. Την ώρα που ο Fox μπορεί να σπαμάρει και να παίρνει και μάνα πίσω από το Blade Buff, να παίρνει όσα κρυπάκια χρειάζεται, ο Nukeda κάνει 3, 5, 7, 9 rotations και μετά χρειάζεται recall. Ενώ 20 μήνων κατάφερε να περάσει μπροστά και ο Mr. Alice από τον Candy Panda, είναι λογικό το Severe εναντίον Vayne στο farm να βγει μπροστά, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει αυτό. Κατάφερε να κλείσει και την μικρή διαφορά που είχαν και να περάσει μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι έκανε ένα πολύ ωραίο σερίο όσον αφορά το farming στα 182 μήνων και έκλεισε το Infinity Edge. Ο Doublelift πάντως έχει πει ότι η Vayne που είναι ελάχιστα creep πίσω είναι ουσιαστικά μπροστά. Ο Doublelift όμως έπαθε και ένα ατύχημα, δεν ξέρω αν το είδε. Όχι. Έπαιζε από μπάσκετ, έχω την εντύπωση. Κατακρεούργησε το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού. Ναι, δυστυχώς για τον Ντάμπλι. Λογικά ναι, θα δούμε, φαντάζομαι, από αύριο στο αμερικανικό LCS. Χάιαμ Γκοσού, δηλαδή θα παίξει η ελληνική. Ίσως ήρθε η ώρα. Ίσως ήταν όλα στημένα. Του είχε κάνει δώρο την μπάλα ο ίδιος. Θα μπορούσε. Θα το δούμε αύριο. Εγώ κάτι φωτογραφίες είδα πάντως και ήταν σε πολύ άσχημη όλα κατάσταση. Όμως. Ισχύει το χέρι του Marksman CLG. Θα δούμε τι θα γίνει. Ας επιστρέψουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, πάντως με την SK να πιέζει στο top lane. Για Tier 2 Tower θέλω να απαντήσουν και σε αυτό το τομέα, παρόλο που ουσιαστικά έχουν ισοφαρίσει και είναι και μπροστά στους πύργους, θέλω να πάρουν ακόμα περισσότερους η SK. Κερδίζοντας πάντως τόσα πολλά Tower στο early game, σίγουρα η Rocket είναι αυτοί οι οποίοι μένουν πίσω στο παιχνίδι, γιατί δίνουν το χώρο στην SK. Παίρνουν το farm, περνάει ο χρόνος και το late game combo τους γίνεται όλο και καλύτερο. Έχασε το σπιάρ, αυτό ίσως κοστίσει πάνω του, πάνω σε αυτή την ίνταλε, όμως γίνεται το disengage, stand United και έχει γίνει και το ultimate της Λούλου, προσπαθεί να κλωτσίσει κάποιον πίσω, δεν τα καταφέρνει ο Φρέτη, θα κάνει το doom πάνω στο Γιάνγκος, ένας Γιάνγκος ο οποίος κατεκρεουργείται, το κάνει πάντα, έχει έρθει να ζωνάρει το fight. Θα παλέψει τη Σιβήρ τελικά με flash. Flash το flash και μάλλον το κάνει πάντα θα μαζί. Double hit το κάνει, ναι το έκανε και σκοτώνει τον αντιπαλό του, αλλά θα πεθάνει. Όχι, kill και ζει απίστευτο. Και φωνές απ' έξω φωνές γιατί ο Φρέτη είναι στον αέρα, αλλά δεν νομίζω να κυνηγήσουν εδώ. Η Rocket σταματάει αυτό το ξέσπασμα σε αυτό το παιχνίδι. Όλα άρχισαν από ένα άστοχο spear μέσα στο boost του Γιάνγκος. Ήθελε να τσεκάρει, είναι κάποιος, το έχασε το spear, κάναν στην άκρη ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα έκανε το engage μετά με το Sonic Wave ο Svenskeren. Απλά δεν τον άφησαν ποτέ να κλωτσίσει κάποιον πίσω. Ας το δούμε και σε επανάληψη αυτό ακριβώς που είπες. Έχασε το spear εδώ ο Γιάνγκος. Νόμιζε ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Μπήκε ο Svenskeren μέσα. Ευτυχώς που υπήρχε και αυτό το gravity field, δηλαδή από τον Nukeda. Και ανέκοψε την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, ο Φρέντι βγήκε από το Stan United, ήταν κοντά στο Γιάνγκος, ήρθε ο Candy Panda και εδώ αποφασίζει να γυρίσει το πρώτο του πολύ δυνατό play με Vayne. Και μας δείχνει ότι έμαθε από τα λάθη του προηγούμενου game, θα είναι πιο επιθετικός. Και θα είναι πιο επιθετικός και θα είναι εκεί πάνω απ' όλα. Γιατί παίρνει το καβούρι ο Γιάνγκος. Αυτό που έλεγα για τον Panda είναι ότι στο προηγούμενο παιχνίδι που συζητούσαμε έλειπε και στα αρχικά κιόλας teamfight. Τώρα δεν κάνει αυτό το λάθος. Έχει ολοκληρώσει το Phantom Dancer, έχει το Blade of the Ruining αρκετή ώρα τώρα. Και συνολικά με αυτά τα items βγάζει παραπάνω damage και ας είναι early game από τη Severe του Mr. Alice, ο οποίος έχει το Infinity και πάει για κάποιο Phantom και όχι για Sieve που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Phantom Dancer λοιπόν με το Blade, τώρα τα Silver Bolts θα έρχονται πολύ πιο γρήγορα, το τρίτο ειδικά που πονάει και όλος το True Damage. Ενδιαφέρον έχει και το build του Svenskeren, ο οποίος έχει πάει πάρα πολύ καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα χτίσει τάγκι. Αυτό που θέλουν από εκείνον είναι το deposition από το Ultimate, θέλουν το Dragon Kick, είτε για engage είτε για disengage η SK Gaming. Να δούμε πόσο καλά θα παίξει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού με ένα Lee Sin, ο οποίος μας είχε λείψει, να πω την αλήθεια. Και ο Svenskeren δεν πέσει διόλου άσχημα, έπαιζε άλλωστε ανέκαθεν Lee Sin ο Svenskeren. Απλά αν λάβεις υπόψη σου αυτά που είπα πριν για το Lee Sin, ότι πάει ή πολύ καλά ή πολύ άσχημα, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το Svenskeren σαν jungler. Οπότε μια χαρά πίκ είναι αυτό για το Svenskeren. Ισχύει ή παιδιά θα τα κουβαλήσω όλα ή ξεχάσαμε. Θα κάνω μια ulti, εντάξει, και αυτό καλό είναι. Εντάξει. Ναι. Ακόμα ένα μπλε το οποίο νομίζω ότι δεν θα καταφέρουν να πάρουν οι Rocket εδώ. Ο Svenskeren το εξασφαλίζει για τον εαυτό του βέβαια. Και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα είναι και πάλι διαθέσιμος ο Δράκος, ο οποίος θα είναι και ο τρίτος της SK Gaming αν τον πάρουν, που νομίζω θα τα καταφέρουν. Αλλά πριν το κάνουν αυτό, στείλουν ένα trap. Στείλουν trap και ψάχνουν fight πάλι επειδή δεν έχει μπλε ούτε ο Γιάνγκος και δεν έχει και πολύ μάνα, αλλά ούτε ο Nukeda και ακόμη μια φορά έχει χάσει αυτό το μπλε buff. Έχουν απομακρύνει ουσιαστικά την ομάδα της Rocket από το λιμέρι του Δράκο και πατάνε τα κουμπιά τους για να τρέξουν όσο πιο γρήγορα μπορούν εκεί να πάρουν τον τρίτο Δράκο, να κρατήσουν
το πολύ σημαντικό movement speed bonus, το οποίο τώρα έχουν και ίσως είναι και ακόμα καλύτεροι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως οι Rockart δείχνουν να αφήνουν τους δράκους πολύ πρόθυμα στους SK. Και αν λάβει κανείς υπόψη του το περσινό split, δεν θες να αφήνεις δράκους στην SK. Ισχύει πολύ γρήγορα και ανώδυνα, πάντως έφτασαν μέχρι τους 3 σε 25 λεπτά παιχνιδιού. Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό avantage για την ομάδα της SK, καθώς το late game πλέον το κοιτάει για δύο λόγους και για αυτή τη vein του κάνει πάντα. Πήρανε μπλε οι Rockart. Απίστευτο, όχι, είναι το δεύτερο μπλε το οποίο παίρνουν στην πάνω μεριά. Θα πανηγυρίσουμε για τον Nukedak αν πάρει μπλε. Ναι, ισχύει. Θα χειροκροτήσω, στο υπόσχομαι. Δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε ένα μπλε στο παιχνίδι. Το μόνο μπλε είναι το σκύπτερ του και η μπότα του. Δεν έχει κάτι άλλο μπλε. Και τον Doran. Και τον Doran, ισχύει. Έχει από κίτρια μπλε. Έχει για να αντισταθμίσει. Ναι. Μίστερ Άλες τώρα παλεύει μία ώρα. Ανοίγει την ούλη του Κάντι πάντα πάνω στο Στίφεν Αστίφ, ο οποίος έχασε το δεύτερο jump stand United. Στον αέρα δεν χρειάζεται καν, τον πετάει πίσω, ίσως ζήσει το flash. Θα του χαρίσει τη ζωή, έχει έρθει ο Νιούντακ να πετάξει τον Gravity Field, να σιγουρέψει ότι ο Στίφ θα μείνει ασφαλής και τώρα ίσως βρεθούν σε δύσκολη θέση SK. Αν φτάσει ο Βάντερ τον Φρέντι, από ό,τι φαίνεται όμως δεν τον προλαβαίνει. Εδώ κάντε πάντα, μας έδειξε ακόμα. Ocean Skeren το έκανε, Sonic Wave Resonating Strike και kick μακριά, αλλά θα πεθάνει τελικά από τον Mr. Alex, καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε 4. Τώρα Φρέντι είναι εκεί, πιάνουν τον Γιάνκος, πεθαίνει πολύ γρήγορα από τον κάντε πάντα. Ένα κάντε πάντα ο οποίος πυροβολάει και δεν σταματάει καθόλου. Πολύ damage βγάζει αυτή η Vayne, όπως πολύ καλό ήταν το play του Γιάνκος. Πετυχαίνει το Sonic Wave και παραλίγο θα σωνότανε. Απλά τον damage ήταν πολύ γιατί ήταν γύρω από 4. Πλάσαραν πίσω από τον τοίχο δύο άτομα για να το σκοτώσουν. Είμαι σχεδόν σίγουρος, θα σου απαντήσω αμέσως. Θέλω replay ούτως ή άλλως από αυτό. Ο Alistar φλάσαρε σίγουρα, το ίδιο και ο Nukedak. Φλάσαρε Nukedak και Vander. Και ο Steve πραγματικά θα πρέπει να ανησυχεί αν πεθαίνει τόσο γρήγορα από τόσο νωρίς το παιχνίδι. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το είπα ότι η Nidale σε γενικές γραμμές μπορεί να σνομπολάρει, αλλά είναι ένας πολύ squeezy jungler συγκριτικά με το meta. Ισχύει και τον Γιάνκος αυτό, αλλά και για τον Steve που είναι ο top laner της Rockart, και αν δεν μπορεί να κρατήσει αυτός τόσο νωρίς το παιχνίδι, που δεν είναι βασικά πλέον τόσο νωρίς, αλλά αν δεν μπορεί να κρατήσει αυτόν τον Candy Panda, τότε δεν ξέρω πραγματικά τι πρέπει να κάνουν οι Rockart. Εδώ φαίνεται ότι θα βγει το παιχνίδι τελείως εκτός ελέγχου. Φαίνεται να ξαναβρίσκει ρυθμούς ο Candy Panda και προφανώς θα το έκανε όταν βρίσκεται πάνω σε Vayne. Είναι η δεύτερη φορά που παίζει, την πρώτη δεν τα πήγε καλά, τη δεύτερη όμως όπως όλα δείχνουν τα πάει υπέροχα μέχρι τώρα. Άσχετα το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Παρόλο την προσπάθεια πάντως σε SK Gaming, δεν ξεφεύγει διαφορά πάνω από τα 1000 gold και αυτό είναι που αρχίζει και μας ανησυχεί. Με συμπλήρωσες αυτό, περίμενα κι εγώ. Πάλι. Ένα γνώριμο σκηνικό. Με τον Κάντι πάντα να κολλάει στον τοίχο από τον Steve, του πετάει και την πέτρα. Ίσως έχει πρόβλημα όσο έχει έρθει ο Φρέντι και τον τα πράγματα εδώ τελειώνουν για τον Steve. Ο Κάντι πάντα είναι σε healing spree. 1v1 λοιπόν μόνιμα τον Steve. Φυσικά υπάρχει και αυτός ο Φρέντι. Είναι πανταχού παρόν με αυτό το teleport και το Stan United. Δύο τρόποι για να μεταφερθεί οπουδήποτε ο ίδιος θελήσει. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Rockart, γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει ένας εναντίον ενός. Ισχύει. Δεν είναι ποτέ ένας εναντίον ενός. Και ούτε θα είναι στο όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Ακόμη και όταν δεν χρειάζεται, δηλαδή και τώρα, αλλά και προηγουμένως. Αν παρατηρήσεις, το Stan United δεν ήταν απαραίτητο. Ναι, αλλά έγινε. Τουλάχιστον την προηγούμενη φορά. Για πάνε τώρα ήταν οριακό. Ήταν οριακό, ναι. Για πάνε ενδεχόμενο πάντως, ο Φρέντι είναι εκεί και αυτό πρέπει να συμβαίνει. 3-0-1 ο Candy Panda, 220 minion και ένα Whisper, ένα Phantom Dancer και ένα Blade of the Ruin King ήδη ολοκληρωμένα. Είναι τέρας η Vayne του. Είναι τέρας όντως και δεν έχει κάνει Infinity Edge όταν και άμα αυτό το item περάσει στην κατοχή του Panda. Εκεί να δεις πόσο damage θα βγάζει τους αντιπάλους του. Ισχύει. Πάντως, ακόμα η διαφορά στον Golden μεγαλώνει. Ακόμα οι Rockart με ένα Tower θα ισοφαρίσουν. Απλά, αυτό που θέλω να παρατηρήσω εγώ είναι ο Steve. Ένα Steve ο οποίος έχει το Frozen Mallet που καλά είπαμε πως θα βγάλει εν τέλει και έχει και τον Black Cleaver. Αυτό που δεν έχει είναι τάγκινες. Όταν δεν έχεις τάγκινες στο top lane σου, δεν έχεις τάγκινες στη ζούγκλα σου και το μόνο που έχεις είναι ο Alistar όταν έχει ulti. Είναι δεν έχει front line ουσιαστικά. Που και ο Alistar. Πετυχαίνει ο Γιάνκο. Πε ότι να το. Πετυχαίνει τον Enraged. Θα μπει. Άμα μπει, είναι 4 hit από τον Candy Panda. Ισχύει. Και μιλάω μόνο για τον Panda χωρίς να βάζω τον damage του Fox. Το οποίο δεν είναι καθόλου μελιτέο. Ακριβώς. Διότι πλέον υπάρχει και το Rabadon's Death Cap πάνω σε αυτήν την Κασιοπία. Τρίτο damaging βαρύ αντικείμενο. Και τα πράγματα έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν πολύ. Από ό,τι φαίνεται, οι Rockart δεν μπορούν εύκολα να κερδίσουν fight. Πρέπει. Το positioning της SK Gaming να είναι από κακό μέχρι τραγικό, θεωρώ, για να Ισχύ. Χάσουν μάχη. Είναι δικό μαχαίρι για τη Rockart, είπα ότι πρέπει να πάρουν early advantage αν θέλουν να κερδίσουν αυτό το late composition των SK, αλλά τώρα που είναι στο 30 λεπτό και το advantage υπάρχει. Έχουν ήδη οι SK ή θα φορσάρουν κάποιο fight
το οποίο θα του συμφέρει πάρα πολύ, του τύπου 4v3 ή 5v3 ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά οι SK δεν δείχνουν πρόθυμοι να σπάσουν και δεν έχουν κανένα λόγο να σπάσουν. Και όταν σπάνε, έχουν teleports, έχουν το mobility του Lee Sin, έχουν πράγματα για να βρεθούν κοντά ο ένας τον άλλον. Και έχουν και το movement speed bonus από τον Δράκο, το οποίο είναι σημαντικό. Το αγαπάς αυτό το movement speed bonus, δεν ξέρω. Φυσικά. Σε κάθε παιχνίδι τρελαίνεσαι, εκστασιάζεσαι και Freddy έχει κάνει τον πάνω στο Steve. Και θα πλακωθούν για λίγο εδώ οι δύο. Το player νομίζω όμως ότι ο Steve έχει το πλεονέκτημα, παρόλα αυτά θα αποχωρήσει. Ήξερε πως έρχεται μάλλον ο Κάτι Πάντα, τον είδε κοντά στην περιοχή του Δράκου, λέει. Τσαντισμένα κιόλας αποχωρεί σε Mega Gnar Form. Χάνει το teleport του εδώ ο Steve και ακόμα ένα μειονέκτημα έρχεται για τη Rocket. Επαναλαμβάνω πάντως πως δεν είναι μακριά στο gold. Καθόλου σταθερά η διαφορά, παρόλο που βλέπουμε την SK να παίρνει avantage όλο και περισσότερο, αυτό δεν μεταφράζεται ακριβώς στα χρήματα. Όχι, και αυτό γιατί? Για το farm κυρίως τουλάχιστον στο bot lane, γιατί στο mid lane χάνει απελπιστικά ο Νιούκτακ. Όμως θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα το πώς έχουν πάρει gold advantage η SK, γιατί έχει βγει ο επόμενος δράκος και θέλουν να κάνουν το trade. Οι Rocket θέλουν ή τουλάχιστον θα προσποιηθούν ότι πλησιάζουν και αρχίζουν τον Baron για να μην αφήσουν τους SK να κάνουν αυτό το δράκο. Αλλά οι SK νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν αφήνοντας μόνο αυτό το πράγμα ακριβώς στο Svenskeren. Να τον σολάρει και όλοι οι υπόλοιποι πάνε να κάνουν σίγουρο ότι οι Rocket δεν θα αρχίσουν τον Baron. Πάμε λοιπόν για τέταρτο buff σε 32 λεπτά παιχνιδιού και αυτό δεν είναι καθόλου άσχημο σενάριο για την SK. Φτάνει πάρα πολύ κοντά στο endgame της πριν καλά-καλά έρθει το late game. Σημειώστε 38 ή για την ακρίβεια 37-40, τότε είναι που θα γίνει το πιο καθοριστικό κατά με fight στο παιχνίδι. Ίσως το πρώτο και καθοριστικότερο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι σκύρμιση, ήταν ναι, κάποια σκύρμιση τα οποία δεν εξελίχθηκαν σε ολοκληρωτικά 5 εναντίον 5 fights. Είναι out of position εδώ η Rocket, αυτό ίσως του κοστίσει το tier 2 tower στο mid. Ή το engage που έψαχναν οι SK θα γίνουν τα flash. Ο Svenskeren έχει μπει πάρα πολύ επιθετικά πάνω στον Mr. Alex και τον έχει ενοχλήσει. Ήδη συνεχίζει να μπαίνει μέσα από το πλάι. Ο Fox πετάει το Petrify Gage, ανατινάζει τον Nukeduck, πέφτει και το άλλο κάρι τη Rocket. Φλάσ από εδώ, φλάσ από εκεί, αλλά κανένας δεν σώνεται. Πέφτει και ο Βάντερ τώρα μετά το φλάσ του Κάντι Πάντα. 4 νεκροί και μόνο ο Γιάνκος. Μόνο ο Γιάνκος ζωντανός, ένας Γιάνκος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και νομίζω ότι το call εδώ για την SK είναι Baron. Ή Inhibitor. Μάλλον Baron είναι όμως. Ναι. Θα έπρεπε. Είδα κάτι πιν κάτω. Να δούμε, Freddy περνάει, Svenskeren περνάει, Κάντι Πάντα κάνει και τον κύκλο και ο Baron για την SK είναι γεγονός. Και τώρα το θαύμα που μπορεί να κάνει ο Γιάνκος για την ομάδα του είναι ένα στυλ στο Βάρονα. Είναι ένα στυλ ανάμεσα σε πολλούς παίχτες της SK Gaming. Για να δούμε αν μπορεί να το πετύχει. Είναι στα 14 level και αυτός και ο Svenskeren. Ο Baron είναι χαμηλά και βγει από πάνω το Freddy. Ο Γιάνκος δεν θέλει να μπει μέσα. Όχι, μπαίνει. Δεν το παίρνει. Θα πεθάνει. Ο Κάντι Πάντα εξασφαλίζει τον Baron για την ομάδα του και είναι dominating. Dominating ο Πάντα. Ένας Πάντα ο οποίος βρίσκεται στο 6-0-3 και όταν η Vayne σου είναι 6-0-3 με Baron buff και μόνο ένα buff, ένα Dragon buff μακριά από το πέμπτο δράκο, μάλλον έχει κερδίσει το παιχνίδι. Δείτε εδώ πόσο damage μοιράζει ο Πάντα και τώρα δείτε τι κάνει ο Fox, ο οποίος μπαίνει από πίσω. 2 ε έστειλε τον Νιούκτακ. Ισχύει και ο Κάντι Πάντα βαρούσε πραγματικά τους πάντες στο συγκεκριμένο fight. Δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν εδώ οι Rocket και το είδαμε. Καταστράφηκαν ο ένας μετά τον άλλον χωρίς να δώσουν ουσιαστική μάχη. Ισχύει και όταν γίνεται αυτό, ξαναλέω, νομίζω ότι φταίει το backline, το front line μάλλον που δεν έχει Rocket. Δεν έχουν frontline, δεν έχουν κάποιον να μπει ουσιαστικά, να τραβήξει λίγο άγκρο από τον Κάντι Πάντα και από τον Fox και οι υπόλοιποι, το backline της Rocket, δηλαδή αυτοί οι Severs και ο Νιούκτακ να Victor περάσουν. Να περάσουν τα μας, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση αν δεν υπάρχει κάποιος να μπει μπροστά. Αυτός που μπαίνει μπροστά είναι ο Alistair, ο οποίος έτρεχε τελευταίος να σωθεί. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η δουλειά σου, Βάντερ. Όχι. Tier 2 Tower τώρα με τον buff στα minion από τον Βαρόνο και φυσικά όλη την SK Gaming κοντά. Ο Σεν είναι κάτω, αυτός ο Φρέντι πιέζει. Οι SK πάνε για ακόμα μια νίκη. Κακέ, ήμουν σίγουρος ότι έχουν πάρει το ψυχολογικό avantage από χθες και μπορούν να κερδίσουν. Το πετυχαίνουν και με χαρακτηριστική άνεση, μπορώ να πω, απέναντι στη Rocket. Και με χαρακτηριστικό setup θα συμπληρώσω. Εγώ protect the carry, είδαμε να το κάνουν πέρυσι πάνω στο Forgiven και να δουλεύει. Όχι σε όλα τα παιχνίδια, αλλά σε μερικά. Επίσης, είδαμε όπως και τώρα το σενάριο των Dragon να λειτουργεί για την SK. Βέβαια, τώρα μπορεί να μην μπήκε πάνω στο Nukeduck. Ο Svenskeren για μία ακόμα φορά θέλει να ψάξει αυτό το play. Έχει δεχτεί όμως πάρα πολύ focus. Πέφτει το Gravity Field. Ο Nukeduck από ό,τι φαίνεται θα γυρίσει στη βάση. Svenskeren είναι χαμηλά. Τελικά ο Mr. Alles είναι εκείνος που θα την πληρώσει για τη Rocket. Κάποιος πέθανε. Νέλη, Freddy φλασάρι, Γιάνκος φλασάρι και αυτός θα πετύχει το σφύρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Όχι, αποφεύγει τα πάντα, τζουκάρει τα πάντα ο Freddy και μένει ζωντανός.
μένει ζωντανός και αυτό θα επιτρέψει στην SK να συνεχίσει αυτό το siege. Κάντι πάντα ψάχνεται λίγο. Η αλήθεια είναι, περνάει ένα hit πάνω στο Nukedag. Δείτε πόσο χαμηλά είναι από το poison. Δεν θα πέσει. Shutdown! Έχουμε το teleport για να δοθεί συνέχεια στη μάχη. Το Gravity Field φεύγει εκεί, αλλά αμέσως βουτάει μέσα στο Tower of Freddy. Δεν μπορεί να πιάσει καλά τους αντιπάλους του, θα φύγει μακριά από το Tower. Δεν νομίζω να βρουν αυτό το Tower που τόσο πολύ ψάχνει η SK. Όχι σε αυτό το push. Ίσως πρέπει να γυρίσουν πίσω, να αγοράσουν items, να ανασυγκροτηθούν και να πάνε προς το flame, το οποίο είναι το μόνο Tower, Outer Tower, το οποίο παραμένει άφθραστο αυτή τη στιγμή. Αυτό που ήθελα να πω για το playstyle της SK Gaming έχει να κάνει με κάποιες δηλώσεις του Unrated πριν από μία εβδομάδα. Κάποιες δηλώσεις οι οποίες έλεγαν ότι δεν θέλουν να παίξουν το ίδιο παιχνίδι που έπαιζαν επί Forgiven, δηλαδή το Protect the Carry, και θέλουν να ψάξουν ένα νέο τρόπο να προσαρμοστούν στο metagame, ένα νέο τρόπο να αγωνίζονται, ένα νέο τρόπο να κερδίζουν. Από ό,τι φαίνεται δεν τον βρήκαν όσο και αν έψαξαν, και η επιλογή τους για μία ακόμη φορά είναι το Protect the Carry Combo. Σουρέλιας και αυτό, γιατί για να πιάσουν τον Nukedag με τον Enraity τον πετάει πίσω και τον πέταξε πάνω στο Fox. Δεν είχε καμία ελπίδα ο Nukedag, τώρα όλοι οι Rocka τρέχουν πανικόβλητοι. Έπαιξαν όλα τους τα ulti, βέβαια, SK. Τρία ultimate SK Gaming, μίσος πάνω στον Nukedag στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σβενσκέρεν μπαίνει για μία ακόμη φορά επιθετικά, όμως εκεί είναι και ο Mr. Alice. Δεν υπάρχει Wild Growth, πρέπει να προσέξουν λίγο εδώ. Ο Freddy μπαίνει μέσα, κάνει το τον. Mr. Alice έχει πρόβλημα, κάνει πάντα, ήρθε από την άλλη μεριά και τώρα κάνει τρομερή ζημιά, θα πηδήξουν πάνω από τους τοίχους και οι δύο. Αν κλίκαρε το Epsilon ένα μιλισεκό νωρίτερα, θα κόλλαγε στον τοίχο και θα είχε καταδικάσει τον Steve, αλλά τώρα δεν το έκανε. Όμως δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί τώρα οι SK είναι αυτοί που συντζάρουν το Tower, το καταστρέφουν και κινούνται κατευθείαν για το Inhibitor. Το πρώτο Inhibitor στο παιχνίδι διαλύεται υπέρ της SK Gaming, σταθερή υπεροχή και πλέον και στο Gold. Κατάφεραν να εξασφαλίσουν 8.000 διαφορά ανάμεσα στους αντιπάλους τους. Πλησιάζει το 31-40, το 37-40 και αυτό σημαίνει πέμπτος δράκος. Είναι που είναι πολύ μπροστά πλέον στο παιχνίδι SK. Μόλις πάρουν και αυτό το buff, αν και εφόσον επιλέξουν να το πάρουν, δεν είναι καν απαραίτητο. Αλλά αν το κάνουν, θα δούμε ένα τρομερό τελευταίο teamfight υπέρ των SK. Πάντα ο Γιάνκος το ξέρει αυτό, βρίσκεται στην περιοχή του δράκου, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δες, το bot tower είναι ακόμα εκεί για τους SK. Εδώ είναι το μίσος που έβγαλαν πάνω στο Nukedag. Ας το δούμε σε επανάληψη ακριβώς τι συνέβη. Το κλωτσάει. Παίζει το Gaze και το Wild Growth πάνω στον Fox. Να είναι απόλυτα σίγουροι. Ίσως φοβήθηκαν το one shot potential του Victor. Βέβαια, ο συγκεκριμένος Victor δεν το έχει. Και υπάρχουν αρκετά αντικείμενα πάνω στην Κασιοπέα, και το Abyssal και το Embrace πλέον. Οπότε δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος τρόπος να γίνει το one shot. Εδώ μπαίνει στο fight, το κάνει πάντα την κατάλληλη στιγμή. Έτσι μπαίνει από το πλάι. Ο δράκος είναι live, ο πέμπτος δράκος είναι live. Και αν αυτό το Sonic Wave έκανε connect, ο Γιάνκος θα ήταν νεκρός και θα άρχισε 4v5. Όμως δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Teleport από το Snark, ξέρουν πως αν χάσουν για αυτό το δράκο θα χάσουν σίγουρα το παιχνίδι. Εδώ θα παίξουν ό,τι έχουν οι Rocket. Οι Rocket που θα κάνουν μια τελευταία μάχη από ό,τι όλα δείχνουν στο λιμέρι του δράκου, για να δούμε τι μπορούν να πετύχουν από αυτό. Πάντως το Stan United για τον Fred είναι διαθέσιμο. Οπότε ουσιαστικά η μάχη θα γίνει 5v5 και πάλι. Να το κόμπο πάνω στον Σνετσκέρεν. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ανάμεσα σε πάρα πολλούς. Flash Engage και από τον Fox. Έρχεται και ο Fred την κατάλληλη στιγμή. Ο Candy Panda όμως έχει πιαστεί. Κάνει το flash για να φύγει μακριά. Όχι, δεν σώζεται. Ένας βράχος τον κατεδαφίζει και τώρα γυρνάει ο Steve από την άλλη μεριά. Εκεί που κινείται ο Fox. Ο Fox που έχει μείνει για κάνει τα του infank το ένα μετά το άλλο. Πάρα πολύ damage. Triple kill για τον Fox. Συνεχίζει για το κουάντρα πάνω στον Vander. Μπορεί να το πάρει. Το κάνει. Κουάντρα kill ο Fox. Κουάντρα kill ο Fox. Αυτό θα σημαίνει και νίκη για την SK Gaming. Μια SK Gaming η οποία μπήκε δυναμικά. Πήρε όλα τα buffs από του Rocket. Rocket οι οποίοι έδειξαν ανήμποροι σε όλο το παιχνίδι να αντιμετωπίσουν τους SK, τους έπαιρναν τα buffs το ένα πίσω από το άλλο, τους δράκους επίσης, τώρα τους παίρνουν τα Nexus Tower, τώρα τους παίρνουν το game.